μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Στέλιου, άλλαξαν πολύ τα πράγματα. Αγωνιστικά, η κόκκινη ομάδα σίγουρα έχει στο μυαλό της το πώς θα περπατήσει στη συνέχεια. Αν και αυτή η εβδομάδα ήταν ενθαρρυντική, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες που ζήσατε άσχημες στιγμές μετά το πάρτι της Ένωσης. Είχατε αρκετές ήττες μαζεμένες. Και σίγουρα θα είναι αρκετά αγχωτικό πώς θα συνεχίσουμε μετά από αυτό το Συμβούλιο Αποχώρησης. Γιατί οι κόκκινοι σαφώς είναι 6, έχουν 2 υποψήφιους. Οι μπλε είναι 9 άτομα, έχουν και αυτοί επίσης 2 υποψήφιους. Τα πράγματα βέβαια εδώ αριθμητικά είναι λίγο καλύτερα. Και θα ήθελα να ρωτήσω την κόκκινη ομάδα, ποιος θα θέλετε να αποχωρήσει απόψε. Υπενθυμίζω ότι οι υποψηφιότητες είναι ο Κόρο και ο Τάκης για τους κόκκινους, ο Σπύρος και ο Νικόλας για την μπλε ομάδα. Μελίνα. Λοιπόν, αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει με αυτή τη άποψη. Οπότε δεν θα ήθελα με τίποτα να φύγει κάποιος από την ομάδα μας. Και από την αντίπαλη ομάδα, θεωρώ ότι αν θα φύγει ο Σπύρος, θα είναι καλύτερα, γιατί τον θεωρούμε πάρα πολύ εύστοχο. Τώρα τελευταία έχει ανέβει, έχει αποδείξει ότι τα πάει πάρα πολύ καλά με τον τελικό στόχο. Ο Νικόλας συχνά πυκνά έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς, οπότε μένει εκτός. Άρα νομίζω μας βολεύει να φύγει ο Σπύρος ο Μαρτίκας. Κωνσταντίνε. Δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα θέλω να μην φύγει κανένας από εμάς και να φτάσουμε στο τέλος. Και δεν το λέω για να το πω τώρα αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι 6 να πάνε στο τέλος, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα παιδιά. Απλά, αν δεν μπενέψει και το σπίτι σου, όπως λέει και η Μελίνα, θα πέσει να σε πλακώσει. Ανάμεσα στον Νικόλα και στο Σπύρο. Δηλαδή, ο Νικόλας είναι ένας πολύ δυνατός και γρήγορος παίχτης. Ο Σπύρος είναι πολύ εύστοχος. Μας συμφέρει να φύγει ο Νικόλας, γιατί τον Σπύρο τον θέλουμε στα συμβούλια να γελάμε. Να μας εκνευρίζει βασικά και να γελάμε στην καλύβα. Οπότε, ναι, θα μας συμφέρει να φύγει ο Νικόλας. Να γελάμε με καλό τρόπο, δεν το. Ναι, όχι να γελάμε, να συρρονευόμαστε. Καταλαβαίνεις που στο λέω, Σπύρο. Είσαι ο αγαπημένος μου παίχτης πλέον. Περνάμε ωραία στην καλύβα. Μαργαλένα, ποιος σας συμφέρει να φύγει? Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να φύγει κάποιος από την κόκκινη ομάδα. Θέλω σήμερα το βράδυ να πάμε στην καλύβα και οι 6. Από την μπλε ομάδα, θα είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να φύγει ο Σπύρος. Αν και συμπαθώ τον Νικόλα, δεν μου αρέσει που συνέχεια βγαίνει στην τέντα της γιατρού και είναι τραυματίας. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολλές μέρες τραυματίας και το θεωρώ λίγο άδικο για τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε, δίκαιο θα είναι να παραμείνουν οι άλλοι τρεις για μένα. Νικόλα, βλέπεις ότι τα δύο άτομα που ρώτησα σε περιμένουν για αποχώρηση σήμερα. Μάλιστα, η Μαργαλένα τόνισε και το γεγονός ότι βρίσκεσαι συχνά πυκνά στην τέτα της γιατρού. Γιατί όχι, υπάρχει περίπτωση να φύγω και εγώ, Γιώργο. Δυστυχώς τι να κάνω, δεν βρίσκομαι συχνά πυκνά. Νομίζω μία γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις φύγες, μία τώρα γιατί είναι προσαγωγός και είναι δύο μέρες, δεν βρίσκομαι αρκετά συχνά. Εντάξει, okay. Αυτό φαίνεται άλλωστε. Όλα καλά, δεκτό, εννοείται, σεβαστό το τι λέει ο καθένας και η γνώμη του. Και εγώ μπορεί, άμα με ρωτούσε για κάτι, να έλεγα οτιδήποτε και να μην συμφωνώ σε κάποιο άλλο. Όλοι έχουμε διαφορετική προσωπικότητα. Έτσι. Άρα δεν παρεξηγεί τα λόγια των αντιπάλων. Όχι, όχι, όχι. Εννοείται σε καμία περίπτωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Είτε στέκει, είτε δεν στέκει. Σταυρούλα, την ίδια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ποιος σας συμφέρει, ποιον θα ήθελες να δεις να αποχωρεί απόψε? Ναι, δύσκολη ερώτηση, μιας και έχουμε δύο υποψήφιους στην μπλε ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι κόκκινοι είναι πολύ λίγοι. Και έχουμε δει ότι όταν μια ομάδα είναι μικρότερη, πάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φάνηκε και σήμερα. Και ειδικά όταν αποχώρησε και ο Τάκης παίζανε μόνο τρεις άντρες. Μας μένει ήδη ένας άντρας εκτός. Απ' την άλλη, δεν θα ήθελα να φύγει κάποιος από την μπλε. Αλλά μόνο για αυτό το λόγο μας συμφέρει να φύγει κάποιος από την μπλε. Νίκο. Γιώργο, δεν μας συμφέρει σε καμία περίπτωση να φύγει κόκκινος. Άμα φύγει κόκκινος, την κάτσαμε τη βάρκα, αποδείχθηκε και σήμερα. Νομίζω, όπως είδα, ότι οι κόκκινοι σίγουρα δεν τους συμφέρει, όπως είπαν, να φύγει ο Σπύρος και τους συμφέρει να φύγει ο Νικόλας, γιατί σε κάθε ματσάρισμά τους έχουν μέσα το Σπύρο. Ο Σπύρος, άμα φτάσει στον στόχο, κάποιους στόχους μπορεί να τους βρει, αλλά νομίζω ότι την ομάδα μας, όσο σκληρό και αν είναι αυτό, όμως είναι παιχνίδι και πρέπει να προχωρήσουμε, είναι το καλύτερο να αποχωρήσει ο Σπύρος για την μπλε ομάδα. Σπύρο, θα ήθελα και τη δική σου απάντηση. Άκουσε και τον Νίκο Μπάρτζη ξεκάθαρα. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Μικρό το σύνολο, πιο εύκολη νίκη. Σύμφωνα με την άποψη του Νίκου, αυτό φάνηκε σήμερα. Επομένως, προτιμά μια δική σου αποχώρηση για να δυναμώσει η μπλε ομάδα. Έχουμε ζήσει πολλές φορές ότι οι μικρές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Γιατί
κάνουν περισσότερες προσπάθειες, έχουν περισσότερες προσπάθειες. Νομίζω ότι έχω προσφέρει νίκες στην ομάδα μου. Χθες και σήμερα σαφώς δεν τα πήγα καλά. Έχω προσφέρει νίκες στις ομάδες μου, στην ομάδα μου. Τα ποσοστά μου είναι υψηλά σε σχέση με τα περσινά μου. Θέλω να συνεχίσω να προσφέρω. Ο κόσμος όμως αποφασίζει, κρίνει κάπως διαφορετικά. Έχω συμμετάσχει κερδίζοντας μεγάλα έπαθλα με μία ή δύο νίκες. Έχω φέρει νίκες όταν δεν φέραν άλλοι συμπαίκτες μου και χάθηκε ο αγώνας. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μετράνε περισσότερο κάποιοι τις ήττες μου χωρίς να υπολογίζουν και την προσφορά μου και τις νίκες μου. Αν κάποιοι κρατάνε μόνο τις ήττες μου ως κριτήριο, σαφώς θα πρέπει να αποχωρήσω σήμερα. Αν όμως κάποιοι υπολογίσουν και την προσφορά μου και τις νίκες μου, μπορεί να διαφωνήσουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες, οπότε ισχύει και για τον Νικόλα. Άμα κοιτάξουμε και τα στατιστικά και το run, και το... δεν σου φέρνω αντίλογο. Απλά νομίζω ψηλοδιαφωνώ σε αυτό το πράγμα που λες, για τις νίκες και τα υπόλοιπα και τις ήττες. Αυτό έχει να κάνει με τα στατιστικά. Νομίζω τα στατιστικά διαφέρουν ελάχιστα ο ένας με τον άλλον και ξεκινάμε από υψηλά ποσοστά που είμαι εγώ ως τελευταίος κοντά στο 40. Οπότε το 40 με το 41 μπορεί να διαφέρουν 2 ή 3 νίκες ανάλογα την εβδομάδα. Άρα μπορεί να καταλαμβάνω αυτή την εβδομάδα την τελευταία θέση, αλλά την επόμενη μπορεί να φτάσω και 2 θέσεις πιο μπροστά από κάποιον άλλον. Και αυτό θα οφείλεται σε μια καλή μου εβδομάδα ή σε μια κακή κάποιου άλλου. Αυτό που μένει και είναι άξιο να εκτιμηθεί είναι ότι η αγωνιστικότητα όλων είναι από υψηλά ποσοστά και πάνω. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορεί να νικήσει κάποιον άλλον και πολλές φορές έχω φέρει νίκες με όλους σας, απέναντι σε όλους σας και έχω χάσει από όλους σας, όπως όλοι μας εδώ μέσα. Οπότε, επειδή πάνω κάτω στα ίδια κειμενόμαστε, ας αποφασίσει ο κόσμος για το αποτέλεσμα και ας κρίνει ο κόσμος, ας επιτρέψουμε να κρίνει ο κόσμος με τα δικά του κριτήρια. Και θεωρώ ότι ο κόσμος κρίνει με κριτήρια που δεν είναι μόνο αγωνιστικά, γιατί βλέπει όλη μας τη ζωή και εκτιμάει όλη μας τη ζωή. Εμείς και να μείνω πάλι νίκες θα φέρνουμε και να αποχωρήσω πάλι νίκες θα φέρνετε. Το έχουμε αποδείξει 4 μήνες τώρα. Οπότε ας επιτρέψουμε στον κόσμο τι θα αποφασίσει για μας.